Αφιερωμένο αυτό το τραγούδι να πείτε σε κοινή. Ο Γιάννης Πλούταρχος αποκαλύπτεται. Μιλάει για τη σύζυγό του Μαρία και το πώς κατάφεραν μαζί να συνδυάσουν μια όμορφη οικογένεια με καριέρα. Ίσως επειδή έζησα καλά. Ίσως επειδή παιδικά χρόνια, ναι, μεν ήμασταν μια φτωχιά οικογένεια, αλλά είχαμε πολύ αγάπη από τους γονείς. Βρέθηκε ο άνθρωπος στη ζωή μου, ο σωστός άνθρωπος για μένα, Μαρία, η γυναίκα μου, και μπορέσαμε και κάναμε και φτιάξαμε αυτό που έχουμε φτιάξει. Τα παιδιά, η πρώτη τους ανάγκη είναι να έχουν κοντά ειδικά τη μάνα. Μαρία, υπήρχε στη ζωή σου? Πάντα. Κάποιες φορές της λέω, καλά δεν βαρέθηκες? Δηλαδή μου λέω, όλο ο Γιάννης και η Μαρία, ο Γιάννης και η Μαρία. Από πόσο χρόνο είστε? Από τα 23 μου χρόνια, είμαι 42 τώρα, βάλε. Και με το πρώτο βλέμμα είπα, κοίτα να δεις που αυτή ήταν η γυναίκα μου. Και κάποια στιγμή, όταν η σχέση ορίμασε, λέω, κορίτσι μου, πρέπει να πάρουμε μια απόφαση. Είπα μπροστά ή διαφορετικά μένω με φίλοι. Γιατί εγώ σκέφτομαι να κάνω καριέρα. Θεούς θέλοντος, έτσι. Όχι, λέει, θέλω να κάνω οικογένεια. Τελείωσε. Τέλος. Το καλύτερο παιδί μίλησε στην εκπομπή του Τάσου Τρίφωνος και για το χαρακτηρισμό αυτό που τον ακολουθεί στα περισσότερα χρόνια της μεγάλης και επιτυχημένης καριέρας του. Το καλύτερο παιδί. Νομίζω ότι ο κόσμος μου έχει δώσει το μεγαλύτερο τίτλο πάνω σε αυτό. Σαν άνθρωπος προς άνθρωπο. Το τι ψυχή θα παραδώσει κάθε άνθρωπος το ξέρει μόνο ο παππούλης πάνω. Η αλήθεια είναι να κρατάς μια με αξιοπρέπεια και να σέβεσαι το κοινό σου, να σέβεσαι τον συνάνθρωπό σου και γενικώς να προσέχεις, γιατί μέσα από την εικόνα αυτή μπορεί να παραδειγματίζονται πάρα πολλοί άνθρωποι. Ο Γιάννης Πλούταρχος μίλησε και για τα παιδικά του χρόνια. Αλητίες έκανες ποτέ? Όχι. Ούτε όταν ήσουν έφηβος? Ούτε, ούτε. Επειδή είχα πολύ καλούς γονείς, δεν μπορούσα να φανταστώ και να πικράνω, ότι θα πικράνω τόσο πολύ τον πατέρα μου ή τη μητέρα μου. Πάντα ήμουν έτσι ένα ισορροπημένο παιδάκι. Αλητίες τώρα ήταν, εντάξει, ασήμαντα. Δεν θέλω άλλο για ό,τι ζω μαζί σου να αμφιβάλλω. Ο αισθαντικός τραγουδιστής περιγράφει την ισορροπημένη ζωή που έχει δημιουργήσει με τη σύζυγό του Μαρία. Μιλάει για τη δουλειά του και εξηγεί πως έμεινε μακριά από ίντρικες και σκάνδαλα. Με τα χάρη στο Θεό, όλα τόσο όμορφα και ισορροπημένα, που φαίνεται σαν να είναι όλο αυτό το πράγμα ψεύτικο. Δηλαδή, μου έδωσε μια υπέροχη καριέρα, μου έδωσε μια πολύ όμορφη οικογένεια, που είναι πολύ δύσκολο αυτά τα πράγματα να συνδυαστούν. Δεν είναι και ό,τι ευκολότερο. Και για το τέλος, μόνο τραγούδια.